Τώρα, πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μπορεί να φανεί πλήρως οξύμορο, αλλά είναι πραγματικότητα. Να καλωσορίσουμε τον Δόκτωρ Αναστάσιο Βερκή, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, μέλος της κλινικής ISHHRS. Το είπα σωστά, μάλλον. Επιστημονικός διευθυντής Advanced Hair Clinics και θα μιλήσουμε για την τριχόπτωση και για την εμφύτευση μαλλιών. Γεια σας. Χαίρετε. Τώρα, είναι παράδοξο να μιλάει ένας περήφανος καραφλός για την εμφύτευση, αλλά θα μας δώσετε απαντήσεις που αφορούν τον κόσμο. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ξύμορο, για τον πολύ απλό λόγο ότι η ανδρογεννητική αλοπαικία, αυτό που ο λαός ονομάζει φαλάκρα, είναι κάτι που αφορά το πλείστο των ανδρών. Ναι. Και μάλιστα στην ηλικία περίπου των 40 έως 50 ετών αφορά περίπου το 50%. Και αυτό αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Άρα σε κάποια φάση της ζωής μας η φαλάκρα έρχεται και εγκαθίσταται και γίνεται και πλειοψηφικό ρεύμα. Ούγαρ έρχεται μόνο το γύρας, αλλά δεν είναι μόνο το γύρας, γιατί πάρα πολλοί έχουν την τριχόπτωση από πολύ μικρές ηλικίες. Εμείς που το βιώσαμε γνωρίζουμε. Τώρα, ένας άντρας ο οποίος έχει προδιάθεση για αλοπαικία, ναι, για τριχόπτωση, για φαλάκρα, τι κάνει? Η σωστή αντιμετώπιση θα ξεκινήσει από τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση. Επειδή ακριβώς όπως είπατε, εμφανίζεται πλέον στις μέρες μας και λόγω αυξημένου στρες και λόγω των συνθήκων ζωής σε πρώιμη ηλικία, σε πολλούς νεαρούς άνδρες, ακόμα και στην ηλικία των 20-25 ετών, ναι, έχει μεγάλη σημασία να γίνει σωστή διάγνωση από τον ειδικό γιατρό σε πρώιμο στάδιο, γιατί σε πρώιμα στάδια θα πρέπει να ληφθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ώστε να καθυστερήσει και να αναστείλει για κάποιο καιρό τουλάχιστον το πρόβλημα. Mm-hmm. Ώστε να μας δώσει χρόνο να προετοιμάσουμε την αποκατάσταση όταν αυτή θα χρειαστεί. Η αποκατάσταση, βέβαια, πρέπει να πω, γίνεται μόνο με χειρουργικό τρόπο. Εμφύτευση, δηλαδή. Ναι. Εμφύτευση. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να βγουν μαλλιά, δυστυχώς. Εντάξει. Σε σχέση με το παρελθόν, νομίζουμε ότι η φαρμακευτική αγωγή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Άρα μπορεί να υπάρξει σοβαρή επιβράδυνση στο πρόβλημα όταν εμφανιστεί, ακόμα και από τις μικρές ηλικίες. Μπορεί να υπάρξει, όπως το είπατε, σοβαρή επιβράδυνση έως και σταθεροποίηση του φαινομένου, με ένα συνδυασμό τοπικών φαρμακευτικών αγωγών, mm-hmm, και της λεγόμενης αυτόλογης μεσοθεραπείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε στην ορολογία την ιατρική PRP. Είναι ουσιαστικά η εκμετάλλευση των δυνάμεων του ιδίου του οργανισμού, όπου λαμβάνοντας μικρή ποσότητα αίματος από τον ίδιο τον ασθενή, φυγοκεντρούμε, απομονώνουμε το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, mm-hmm, και αυξητικούς παράγοντες και εφαρμόζουμε αυτό στην περιοχή. Αυτή η θεραπεία βρίσκει εφαρμογές σε πολλά σύγχρονα πεδία της ιατρικής, στην ορθοπαιδική, στην οδοντιατρική, στην αγγιοχειρουργική, ναι, και στην αισθητική ιατρική, δερματολογία και πλαστική χειρουργική, στην επούλωση τραυμάτων και ελκών. Έχουμε δει λοιπόν ότι στην περίπτωση της τριχόπτωσης βοηθά στη σταθεροποίηση του φαινομένου με ένα απολύτως φυσικό τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, αυτά όσον αφορά στην πρόληψη. Σαφώς. Όσον αφορά στο ότι χάσαμε το καράβι και πάμε να το αποκαταστήσουμε, να φτιάξουμε άλλο, τι γίνεται? Καταρχάς είναι μια επίπονη διαδικασία. Η εμφύτευση, μιλάμε για την εμφύτευση. Επειδή είναι μια διαδικασία που είναι αυτές στη σύγχρονη ορολογία που ονομάζουμε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, γίνεται υποτοπική αναισθησία, ναι, δεν διαφέρει ιδιαίτερα σαν πόνος και σαν discomfort από αυτό που νιώθει κάποιος στην καρέκλα του οδοντιάτρου όταν κάνει ένα σφράγισμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρόκειται για μια πολύ λεπτομερή διαδικασία. Πρέπει δηλαδή κάθε τριχοθυλάκιο που θα λάβουμε να μεταφερθεί στην περιοχή που λείπουν μαλλιά. Ένα προς ένα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία είναι πολύ ωραία, χρονοβόρα, αλλά πέραν αυτού είναι πολύ εύκολα ανεκτή και ελάχιστα επώδυνη. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια τεχνική που κάνετε εσείς ιδιαίτερη για αυτό το πράγμα, γιατί δεν κάνουν όλοι οι γιατροί και προφανώς όλες οι κλινικές το ίδιο. Όχι, δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό κάποιος ότι κάνει το ίδιο πράγμα με όλους τους υπόλοιπους. Η πραγματικότητα είναι ότι λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας και επειδή υπήρξαμε πρωτοπόροι στην σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευση μαλλιών που ονομάζεται FUE, που σημαίνει μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων ένα προς ένα από την περιοχή που μας περισσεύουν, από το πίσω, ναι, μέρος, ναι, το στην περιοχή που πάσχει. Αυτό έχει εξελιχθεί με στην πορεία των ετών και έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας πρωτόκολλο εργασίας που μας επιτρέπει να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τον ελάχιστο δυνατό κόπο. Και κυρίως να έχουμε μια φυσική αποκατάσταση. Mm-hmm. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο διαφορετικό από ό,τι ήταν νεότερος. Προσπαθούμε τον ίδιο άνθρωπο, mm-hmm, που έχει το πρόβλημα να τον κάνουμε να δείχνει όπως θα έπρεπε να δείχνει στην ηλικία του. Τώρα, υπάρχει κάποιο σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή? Ας πούμε, είναι άλλο να έχεις μια μικρή αρέωση και να θες να διορθώσεις και άλλο να... Καλή ώρα. Πολύ σωστή ερώτηση. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τόσο όσο μας επιτρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος. Mm-hmm. Τι θα πει αυτό? Με δεδομένο ότι μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε δικά μας τριχοθυλάκια, τα οποία μπορεί να προέρχονται
και από το κεφάλι, από τη λεγόμενη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας, πίσω και πλάγια, και από το πρόσωπο, από τα γένια. Και από τα γένια. Αλλά ακόμη και από το κορμί, κυρίως στην περιοχή του στήθους. Αυτή είναι η δεξαμενή από όπου αντλούμε τους πόρους για να αποκαταστήσουμε. Αν λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο να βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή αυτά που θα μεταφέρουμε να είναι αρκετά ώστε να καλύψουν την περιοχή. Μάλιστα. Αν δεν γίνεται αυτό, το επόμενο βήμα μας είναι να προχωρήσουμε σε κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι καθαρά χειρουργικές ή θα λέγαμε μπορεί να μην είναι και καθόλου χειρουργικές. Mm-hmm. Μία εξ αυτών, επί παραδείγματι, είναι το λεγόμενο scalp micropigmentation. Είναι δηλαδή μια εφαρμογή ιατρικού τατού που δείχνει σε ένα κουρεμένο κεφάλι μια εικόνα ενός, πώς να το πω, πολύ κοντού μαλλιού. Τώρα, πάρα πολλοί συμπολίτες μας ψάχνουν να βρουν οικονομικές λύσεις και καταφεύγουν σε χώρες όπως η Τουρκία. Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι πολύ δημοφιλής προορισμός για αυτή την, μια τέτοιου είδους επέμβαση. Είναι ασφαλές? Τι τους συμβουλεύετε εσείς? Τώρα, επειδή είμαστε και στη Μεγαλόνησο, να μιλήσουμε για ασφάλεια στην Τουρκία είναι και λίγο ξύμορο σχήμα. Ναι. Αλλά το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η Τουρκία, μια μεγάλη αγορά, όπως είπατε, θα υπάρχουν και καλές κλινικές. Στο πλείστο όμως των περιπτώσεων, όπου βλέπουν οι θεατές μας πολύ χαμηλές τιμές, θα πρέπει να καταλάβουν ότι κάτι τρέχει. Και το κάτι τρέχει σημαίνει ότι μια ιατρική διαδικασία που γίνεται επί 7-8 ώρες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί και να γίνει με σωστό τρόπο με ένα πολύ χαμηλό τίμημα. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν εξαιρετικά προσεκτικοί στην επιλογή της κλινικής και του γιατρού που κάνει την επέμβασή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δώστε και μια συμβουλή έτσι, πολύ σύντομη σε αυτούς που το σκέφτονται, εν πάση περιπτώσει. Δεν το κάνουμε για τους άλλους, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Αν κοιταχτούμε μια μέρα στον καθρέφτη και αυτό που βλέπουμε δεν μας ικανοποιεί, πρέπει να το φτιάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.